Γεια σας. Σε αυτό το βιντεάκι, το οποίο αποτελεί συνέχεια από το haul βιντεάκι μου που λογικά θα πρέπει να το έχω ανεβάσει λίγες μέρες πιο πριν, θα σας δείξω κάποια από τα προϊόντα μακιγιάζ που έχω αγοράσει, πώς εφαρμόσουν στο πρόσωπο. Θα είναι οι πρώτες εντυπώσεις. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει αυτά τα προϊόντα μέχρι στιγμής, κρατιόμουν να με νύχια και με δόντια για να τα χρησιμοποιήσω για πρώτη φορά εδώ σε αυτό το βίντεο, και κάποια τα έχω κρατήσει εδώ και πολύ καιρό ανέπαφα. Τα έχω δοκιμάσει μόνο Δει έτσι στο ακόμα το χέρι. βιντεάκι μου. Καταρχάς θα σας μαλώσω. Κατά δεύτερον, θα προσθέσω link στην περιγραφή για να πάτε να το δείτε, για να ξέρετε για ποιο προϊόντα θα σας μιλήσω συγκεκριμένα, τιμές, links για όλα τα Ξεκινήσουμε προϊόντα. κτλ. Όμως, να σας πω ότι έχω μακιγιάζ μόνο στα μάτια μου, κατά τα άλλα έχω στο πρόσωπό μου δεν έχω τίποτα, εκτός από το primer, και το primer που έχω χρησιμοποιήσει είναι αυτό το After Shave από Nivea, που σας το έχω δείξει και σε άλλα προηγούμενα βιντεά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πιάσω λίγο τα μαλλιά μου για να μην με ενοχλούν κατά την εφαρμογή του make-up με αυτό εδώ το κλαμεράκι. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Το make-up που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτό από Clinique, το Beyond Perfecting Foundation and Concealer 2 σε 1 δηλαδή. Έρχεται σε αυτή εδώ τη γυάλινη συσκευασία και θα το εφαρμόσω με αυτό εδώ το πινέλο από Real Techniques. Θα προσθέσω link για όλα φυσικά στην περιγραφή. Λοιπόν, και για να δούμε, το έχω πάρει στην απόχρωση 5, fair, το οποίο είναι λίγο ανοιχτό βέβαια τώρα για αυτή την εποχή, αλλά το χειμώνα πιστεύω θα είναι μια χαρά. Και επίσης μπορώ φυσικά να προσθέσω bronzer για να το κάνω πιο σκούρο. Λοιπόν, έρχεται με αυτό εδώ το βουρτσάκι. Έχω βάλει τώρα λίγο στην παλάμη μου. Έχω καθρέφτη εδώ. Σαν πρώτη εντύπωση μπορώ να πω ότι στεγνώνει γρήγορα. Έως αρκετά γρήγορα θα έλεγα. Και μάλλον δεν έχω βάλει αρκετό, θα προσθέσω λίγο ακόμα. Πολύ λίγο. Πάρα πολύ ωραίο φινίρισμα, πολύ φυσικό. Έχει γίνει ένα με την επιδερμίδα. Έχει αρκετά καλή κάλυψη, γιατί εδώ έχω μία σκούρα κοιλίδα και βλέπω ότι την έχει καλύψει εντελώς, πράγμα που με εκπλήσει πολύ ευχάριστα. Λίγο εδώ μόνο που έχω ένα τσίπημα από κουνούπι, αυτό δεν το έχει καλύψει τελείως. Φαίνεται λίγο ελάχιστη κοκκινίλα. Αλλά κατά τα άλλα, πάρα πολύ ωραίο φινίρισμα. Πολύ εντυπωσιακό. Και είναι ένα αρκετά οικονομικό make-up, ακόμα και χωρίς την έκπτωση, γιατί εγώ το είχα πετύχει σε μια εκπληκτική προσφορά. Αν έχετε δει το βιντεάκι μου, θα ξέρετε γιατί πράγμα σας μιλάω, αλλά ακόμα και η αρχική του τιμή είναι πολύ καλή. Λοιπόν, έχω σετάρει το make-up και τα προϊόντα που χρησιμοποίησα για να το σετάρω είναι από Bare Minerals, το Mineral Veil. Το έχω σε λάξ στιγματάκι και το πινέλο είναι αυτό το πινέλο από e.l.f. το Powder Brush. Πολύ πολύ καλό πινέλο, ειδικά για τα λεφτά του. Και έχω προσθέσει και bronzer, και το bronzer που έχω προσθέσει είναι από Santa Angelica. Αυτό εδώ. Και το έβαλα με αυτό το πινέλο από Real Techniques, το Multitask Brush. Λοιπόν, και τώρα θα περάσουμε στην παλέτα contouring και θα κάνουμε σκιάσεις. Θα χρησιμοποιήσω, πού είναι,
αυτό το πινελάκι που έρχεται με τα ρούζ από την εταιρεία Benefit και με βολεύει πολύ όταν κάνω contouring. Λοιπόν, θα πάρω... θα χρησιμοποιήσω τη μεσαία απόχρωση, αυτή εδώ, γιατί για να είμαι ειλικρινής φοβάμαι τι να χρησιμοποιήσω τη σκούρα. Βάζω το πινελάκι. Λοιπόν, έχει πολύ καλή χρωματική απόδοση. Υπερβολικά πολύ καλή θα έλεγα. Γιατί μάλλον το παράκανα. Ξαναβουτάω το πινελάκι. Λοιπόν... βάζω πάντα και στους κροτάφους γιατί δίνει έτσι ένα αναρθωτικό εφέ στο βλέμμα, στο επιγόνι φυσικά. Μου ξέφυγε λίγο εκεί. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό κάνω συνήθως όταν κάνω σκιάσεις στο πρόσωπο. Τώρα θα πάρω λίγο από αυτή εδώ την απόχρωση που είναι έτσι κάπως σαν ροζ πουδρέ και θα την προσθέσω ακριβώς κάτω από τη σκίαση για να φωτίσει την περιοχή και έτσι δηλαδή να τονίσει ακόμη περισσότερο το εφέ που έχω δημιουργήσει. Και πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ απαλές. Πάρα πολύ απαλές αυτές οι πούδρες. Με τα ξένιες, πολύ εντυπωσιασμένη. Θα περάσουμε στα προϊόντα για τα φρύδια. Και έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα προϊόντα, γιατί και τα δύο είναι δύο προϊόντα που δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Χρησιμοποιώ συνήθως είτε μολύβι είτε σκιά για να κάνω τα φρύδια μου. Αυτό το πρώτο που θα σας δείξω είναι από την εταιρεία Catrice, είναι από τη σειρά Long Lasting Brow Definer και είναι ένα μαρκαδοράκι. Η απόχρωση είναι 020 Flash Brows και για να δούμε... δεν ξέρω, βλέπετε. Είναι πολύ λεπτό. Και διακριτικό το αποτέλεσμα που δίνει. Δηλαδή, αν έχετε μεγάλα κενά στα φρύδια σας, όπως έχω εγώ, θα χρειαστείτε έτσι υπομονή και χρόνο. Πάντως είναι πολύ ψυχρή η απόχρωσή του, δεν πορτοκαλίζει, δεν κυτρινίζει καθόλου. Ελπίζω ότι δεν οξυδώνεται. Και μια που είπα οξυδώνεται, πρέπει να σας πω ότι το make-up δεν έχει οξυδωθεί καθόλου, πράγμα πάρα πολύ θετικό. Λοιπόν, στην πρώτη που ξεχάσω να το αναφέρω στο βιντεάκι, στο haul βιντεάκι, να σας πω ότι αυτά είχα πάρει από το Hondo Center και τα δύο προϊόντα. Ειδικά για αυτό όμως έψαξα αρκετά γιατί είχε, δεν είχε και πάρα πολλά, είχε 4 στο stand και επειδή το άνοιξα για να δω την απόχρωση, πρέπει να σας πω ότι από τα 4 τα 2 δεν ήταν τελείως στεγνά, δεν έβγαινε χρώμα. Οπότε θέλει λίγο προσοχή τα δύο φρύδια. Πρέπει να σας πω ότι το αποτέλεσμα
Είναι αρκετά διακριτικό για τα δικά μου γούστα. Ναι, κανονικά δηλαδή θα τα περνούσα από πάνω τώρα είτε με μολύβι φρυδιών είτε με σκιά. Δεν θα το κάνω τώρα όμως. Ναι, δεν ξέρω πώς θα πάω με αυτό το προϊόν και δεν ξέρω πώς θα πάω και με το επόμενο προϊόν γιατί και αυτό δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει και είναι από την εταιρεία Essence. Είναι το Make Me Brow. Υποτίθεται ότι είναι dupe για το Gimme Brow, νομίζω λέγεται, της Benefit. Δεν το έχω, είναι το προϊόν, δεν το έχω δοκιμάσει. Στην απόχρωση 01, Blonde Brows. Για να δούμε. Είναι αυτό εδώ το μικροσκοπικό πραγματικά βουρτσάκι. Έχει βγει πολύ προϊόν. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω ιδέα σε τι χρησιμεύει αυτό το προϊόν. Δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν ξέρω αν είναι για να σετάρει τα φρύδια, αν είναι για να τα κάνει να φαίνονται πιο πλούσια. Θα δούμε τώρα. Αμέσως τώρα. Πρέπει να σας πω ότι δεν βλέπω τίποτα. Καμία διαφορά. Μήπως είναι απλά για να κρατάει τις τριχούλες στη θέση. Στη θέση τους, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν βλέπω κάτι. Δεν ξέρω αν περνάει κάτι άλλο στην κάμερα, αλλά εγώ έτσι από κοντά δεν βλέπω τίποτα. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν βλέπω να χρησιμεύει σε κάτι το συγκεκριμένο. Βέβαια πρέπει να πω ότι σε αυτό το φρύδι δεν έβαψε λίγο περισσότερο έτσι το δέρμα. Σε αυτό δεν έκανε τίποτα απολύτως. Πιθανότατα να το χρησιμοποιώ εγώ λάθος. Οπότε αν ξέρετε πώς το χρησιμοποιούμε αυτό το προϊόν, παρακαλώ γράψτε μου στα σχόλια για να μάθω Θα και εγώ. Γεια σετάρω σας. γιατί σετάρω πάντα. Με αυτό το πινελάκι από τη Sephora Professionnel. Αλλά ποιο είναι δεν ξέρω. Το νούμερο 10. Αυτό εδώ και με την HD High Definition Powder από Makeup Forever. Βάζω έτσι ελάχιστη πραγματικά με το πινελάκι και τα σετά. Και τώρα να περάσουμε σε αυτό που είμαι σίγουρη ότι περιμέναμε όλοι, σε αυτή την υπέροχη παλέτα από την Becca σε συνεργασία με τη Jaclyn Hill, την πασίγνωστη, τη δημοφιλέστατη, αν καταφέρω να τη βγάλω από τη συσκευασία. Μια ομορφιά. Η συσκευασία είναι εκπληκτική. Έχω ακόμα το πλαστικό όπως βλέπετε. Πώς ανοίγει. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει και αν αυτό δεν δείχνει την αφοσίωσή μου σε εσάς και στο κανάλι μου, δεν ξέρω τι δείχνει, τι μπορεί να το δείξει. Γιατί την έχω από τέλη Αυγούστου. Νομίζω τότε πρέπει να είχε έρθει. Την είχα παραγγείλει από Space NK. Είχε έρθει με ACS. Είχε έρθει πολύ γρήγορα. Και δεν την έχω χρησιμοποιήσει από τότε. Ω, ναι. Περιμένω να τη δείξω σε βιντεάκι. Θέλω να κάνω first impressions. Την έχω δοκιμάσει μόνο στο χέρι για να είμαι ειλικρινής. Απόλυτα εντάξει. Πόσο να κρατηθώ γυναίκα. Και τόσο που κρατήθηκα είναι άθλος λοιπόν. Μία ομορφιά πραγματικά. Θα χρησιμοποιήσω και τα ρούς σε αυτό το βιντεάκι και το highlight, το champagne pop θα χρησιμοποιήσω. Τι γίνεται. Λοιπόν, και με αυτό το πινέλο από Real Techniques, το οποίο είναι ποιον, το contour brush που με βολεύει πάρα πολύ για το ρούζ, θα χρησιμοποιήσω το αμαρέτο. Το αμαρέτο είναι αυτή εδώ η μεσαία η απόχρωση, η πιο έτσι φυσική. Δίνει πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο περνάει στην κάμερα, αλλά γίνεται. Πώς να το πω. Γίνεται σχεδόν ένα με το contouring και με το bronzer.
Δηλαδή δεν ξεχωρίζει ακριβώς που ξεκινάει το ρούζ και που τελειώνει το μπρόνζερ. Με την πολύ καλή έννοια αυτό, ότι γίνεται ένα. Και πολύ καλή χρωματική απόδοση. Και σκέφτομαι να βάλω στα μήλα λίγο από αυτό εδώ, το οποίο είναι και αυτό matte, όπως και το αμάρατο που έβαλα πριν, το Pamplemousse. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι, δεν περνάει φυσικά στην κάμερα. Αλλά είναι πολύ ωραίο, έτσι δίνει ένα χρώμα, πώς να το πω, υγείας στα μάγουλα. Πολύ ωραίο, πολύ μου άρεσε και έχουμε πάρα πολύ καλή χρωματική απόδοση και είναι πραγματικά βουτυρένια, τόσο έτσι απαλά στο άγγιγμα. Και τώρα, αυτό που όλοι περιμέναμε, παίρνω το πινέλο που χρησιμοποιώ για highlighter και είναι και αυτό από Real Techniques και είναι το setting brush, μου αρέσει πάρα πολύ για να βάζω highlighter και φυσικά θα πάρω και θα χρησιμοποιήσω το περιβόητο Champagne Pop που είναι αυτή εδώ η σαμπανή απόχρωση, έτσι, ροδακινό σαμπανή και νομίζω ότι έχω πάρει πάρα πολύ στο πινέλο. Wow. Το βλέπετε? Χαίρομαι που πέρασε την κάμερα. Να, εδώ λίγο μάλλον μου πέσε παραπάνω. Εδώ έβαλα λιγότερο, αλλά είναι υπέροχο. Ναι, νομίζω ότι είναι η μητέρα των highlighter, το καλύτερο highlighter που έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον την οπότε ξέρω ποιο θα μπορούσε να το ξεπεράσει. Υπέροχο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερα έτσι και το πρόλαβα και το τσάκωσα όταν έγινε ξανά πάλι διαθέσιμο. Και το τελευταίο προϊόν που θα δοκιμάσουμε σήμερα είναι αυτό το υγρό κρεγιόν, να το πω, από στήλα, από τη σειρά Stay Day Liquid Lipstick και είναι στην απόχρωση Batchy. Και είναι αυτή η πολύ γνωστή απόχρωση που είναι πολύ της μοδός, τον τελευταίο χρόνο θα έλεγα. Αυτό ξέρετε το ψυχρό μοβ, έρχεται σε αυτή εδώ την πολύ ωραία συσκευασία. Βγαίνει πάρα πολύ στο βουρτσάκι. Αρκετή ποσότητα. Σχεδόν πάντα, για να μην πω πάντα, εγώ βάζω, να το βάζω στο χείλι μου, κάνω περίγραμμα. Τώρα θα το δοκιμάσω χωρίς περίγραμμα για να δω πώς εφαρμόζει. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει, όχι ξανά το έχω δοκιμάσει, έχω να πονίξει. Υγρό κρεγιόν, αλλά εκείνο δεν είναι σταθερό. Λοιπόν, και έχω πολύ μεγάλη περιέργεια και ενθουσιασμό για να το δοκιμάσω και να δούμε. Να πω με τα υγρά κρεγιόν είναι ότι δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι μπορείς να κλέψεις έτσι λίγο το μέγεθος των χειλών πιο εύκολα, το συγχωρούν περισσότερο, γιατί τώρα τα έβλεψα λίγο έτσι παραπάνω, λίγο πιο έξω, αλλά δεν νομίζω ότι φαίνεται άσχημα, πείτε μου κι εσείς. Που νομίζω ότι είναι πολύ καλό και η απόχρωσή του μου άρεσε γιατί είναι έτσι αρκετά φορέσιμη, δεν είναι αυτό το πολύ γκρι, το πολύ έντονο μοβ, είναι πολύ ωραίο το χρωματάκι του. Ναι, μου άρεσε πολύ. Έχει ήδη στεγνώσει, πρέπει να σας πω. Δεν
το νιώθω μέχρι στιγμής τουλάχιστον έτσι να ξηραίνει τα χείλη μου. Θα δούμε βέβαια, θα δω πώς θα είναι και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πολύ ωραίο χρωματάκι, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, μάλλον δεν έχει στεγνώσει τελείως γιατί έβγαλε λίγο. Δεν ξέρω, φαίνεται. Πολύ λίγο, εδώ. Και είναι πραγματικά εντελώς μάτε. Πολύ ωραίο χρώμα. Και νομίζω ότι τα μάτα κραγιόν κάνουν και τα χείλη να φαίνονται έτσι κάπως πιο... όλους παραδόξους, πιο ζουμερά. Δεν ξέρω γιατί, αυτό έχω παρατηρήσει. Για να ξαναδοκιμάσω τώρα, μήπως έχει στεγνώσει, να δω αν βγαίνει. Τώρα όχι, δεν έχει βγει κάτι. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, ανυπομονώ να δω πώς θα είναι έτσι και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, αυτά είναι τα προϊόντα που είχα να σας δείξω, έτσι για να κάνω μια γρήγορη ανακεφαλαίωση. Το make-up μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Έχει εξαφανίσει τελείως έτσι τους πόρους στην επιδερμίδα, έχει εξαφανίσει τη σκούρα κοιλίδα. Πολύ ωραίο φινίρισμα, πολύ ωραίο τελείωμα, πολύ έτσι φυσικό, ούτε πολύ matte, ούτε ιδιαίτερα, πώς να το πω, λαμπερό. Πολύ, πολύ καλό. Ναι, δεν χωρίζω ότι κοιτάζω, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, τα προϊόντα για τα φρύδια... έτσι και έτσι δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα. Η παλέτα για contouring από Sephora, πολύ καλή χρωματική απόδοση, μου άρεσε. Καλά, τώρα φυσικά για τα ρούς και για το highlighter, τι να πω, ειδικά για το highlighter, νομίζω ότι φαίνεται, μιλάει από μόνο του το πράγμα. Δεν χρειάζεται εμένα. Και το κραγιόν επίσης τη στήλα, πάρα πολύ καλό. Πολύ ωραίο χρωματάκι. Η φόρμουλα μου φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον πολύ καλή. Δεν νιώθω τα χείλη μου ξηρά. Μένει να δω πώς θα είναι, όπως σας είπα, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ναι, μέχρι στιγμής δηλαδή είμαι με τα περισσότερα προϊόντα πολύ ικανοποιημένη. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ θετικές. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βιντεάκι μου, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like. Αν δεν είστε εγγραμμένοι στο κανάλι μου, παρακαλώ γραφτείτε για να ενημερώνεστε για τα καινούργια μου βιντεάκια. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να σας ξαναδώ σύντομα. Γεια σας!